Τι σε έχει αλλάξει σε προσωπικό επίπεδο, έχει γίνει κάποια αλλαγή μέσα σου? Σαν άνθρωπο, λες, όχι σαν επαγγελματία. Γιατί σαν επαγγελματία, όσο πέρασαν τα χρόνια, είμαι και πιο στοχοπρεσιλωμένη. Είσαι πια πιο καχύποπτη με τους ανθρώπους. Ναι, είμαι πολύ πιο επιφυλακτική. Πολύ πιο επιφυλακτική και έχω μπει σε μια διαδικασία του να κάνω λίγο τακτικές. Και δεν το λέω για κακό αυτό. Τι. Λοιπόν, θα σου πω. Για πες λίγο. Στη δουλειά πρέπει να ακολουθείς μια τακτική. Δηλαδή, πρέπει να τους έχεις όλους σε μια απόσταση. Το να μπαίνεις σε μια διαδικασία και να πιστεύεις ότι είστε φίλοι με όλους. Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Ότι είμαστε μια οικογένεια. Εγώ ήμουν ο χαστούκι και έχω φάει από αυτό. Εμπιστεύομαι, νιώθω ότι άλλη είναι η οικογένειά μου, ναι, εδώ είναι το σπίτι μου, δεν πρόκειται να φύγω ποτέ. Εδώ με αγαπάνε. Όχι, δεν σε αγαπάνε όλοι σε αυτή τη δουλειά. Εκεί μπορεί να είναι όλοι μπροστά σου με λίγα άλλα. Από πίσω μπορεί να σου κάνουν το λάκκο. Μα εδώ δεν σε αγαπάει έτσι η αληθινή σου οικογένεια. Εντάξει. Όχι εσένα. Ναι, γενικώς. Πώς η οικογένεια σε αγαπάει? Στην ευρύτερη, όταν λέμε οικογένεια, δεν αναφέρουμε. Γιατί δεν το καταλάβατε, να το αποσαφηνίσω τότε λοιπόν, γιατί είναι παρεξηγήσιμο αλλιώς. Δεν μιλάμε για τη γυναίκα μας, τον άντρα μας και τα παιδιά μας. Σε μια οικογένεια είναι θείες, γιαγιά, παππούς. Σε ένα μεγάλο σόι, εγώ δεν έχω γνωρίσει μια οικογένεια που σε ένα μεγάλο σόι να μην έχει κάποιον που όλοι λένε αχ, Παναγιά μου, θα έρθει και ο Κώστας. Τι τον ήθελες, μα βρε κούλα μου, αφού ξέρεις ότι είναι η αδυναμία του γιου. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά ο Κώστας κάθε φορά που έρχεται γινόμαστε μίλ. Πάντα υπάρχει σε μια οικογένεια, πόσο μάλλον. Θα πάρουμε σήμερα για γιορτή, ας πούμε. Δεν το χαίρεσαι. Θα την κάνουμε. Μα θα πω στη μαμά, γιατί να καλέσουμε αυτό που εγώ έχω, είναι δυσίωνος, που κάθε φορά που τον βλέπω κάτι γίνεται μετά. Σε δυσίωνες και τέτοια. Κάνεις και έχεις και εγκαντεμιές και τέτοια. Έχω εγκαντέμι πρόσωπο, εγκαντέμικο πρόσωπο, που άμα το δω κάτι κακό θα γίνει. Έχεις και πώς λένε, φυλαχτά και τέτοια. Ναι, πιστεύω. Λες και προσεφούλες. Παιδιά, πιστεύω πάρα πολύ. Καλά, και εγώ πιστεύω, αλλά δεν είναι ότι. Θεώ, αλλά γενικότερα πολύ ότι είπε, παιδί μου, ότι κάποια θέματα είναι θέμα τύχης. Αν δω κάποιο πρόσωπο, ότι τώρα η μέρα θα πάει. Και καλής ενέργειας. Ναι, βέβαια. Και ανθρώπους. Είναι αλήθεια αυτό. Σου δίνουν. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Πολύ ωραία διάβασα. Όλα τα βλέπω. Έχω ιδιαίτερη δυναμία στο σκηνοθέτη σας. Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε καταλάβει. Με ξέρει από 17 χρονών, ήμουν ένα κοριτσάκι. Και τώρα είμαι 31. Με ξέρουν ένα παιδί. Γι' αυτό το λέω. Και είναι, έχετε εξαιρετικό σκηνοθέτη και πολύ καλό παιδί. Τον αγαπάμε πολύ, αλήθεια. Ναι, εμείς. Λοιπόν, τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το πλάνο. Δεν παίρνει πώ το παρόν. Ευχαριστώ. Διάβασα το. Το είχα πάρει πριν και ευχαριστώ για το προηγούμενο. Για να μην ξαναδώσει. Αντίστοιχο συμβαίνει και στα ερωτικά σου. Το επιφυλακτική. Ναι. Δυστυχώς όχι, απλά όσο μεγαλώνω, γιατί πια δεν είμαι 20, ούτε 22, να πεις «Χάι Κατερίνα, συγχωρείτε, δεν πειράζει, είναι κοριτσάκι πια». Έχω μπει σε μια διαδικασία που είμαι λίγο πιο μεγάλη. Οπότε θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτική και πιο επιφυλακτική και στα προσωπικά μου. Γιατί, επειδή είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος και εμπιστεύομαι, εγώ τι παθαίνω. Είμαι λίγο έτσι πολλές φορές χαζοβιόλα που λέμε. Γνωρίζεις κάποιον, παφ, ενθουσιάζεις, αυτός είναι, τέλος. Ναι, αλλά έτσι συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, όχι. Είναι πρέπει... είναι του Ταύρου, είναι ο παρορμητισμός. Έχω και πολύ κρυό μέσα μου, είμαι και πολύ παρορμητική. Οπότε θα πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτική, γιατί την έχω πατήσει αρκετές φορές. Χωρίς να μετανιώνω για κάτι, αλλά όσο μεγαλώνεις, ψάχνεις πιο ουσιώδη πράγματα στη ζωή σου και θες καταστάσεις που να πηγαίνουν σιγά-σιγά. Εγώ πια έχω αρχίσει και φοβάμαι αυτά τα μπαμ, τα γρήγορα, τα βιαστικά. Ναι. Άρα έχεις αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την προσωπική ζωή. Αυτά που σε έλκουν, δηλαδή, εννοώ, σαν έναν άντρα πια. Όχι, αυτά που με έλκουν, δυστυχώς δεν τα έχω αλλάξει. Είναι τόσο ειλικρινής όμως. Ας κρατήσουμε το πόσο ειλικρινής είναι. Γιατί όμως δεν τα αλλάξεις? Αφού αυτό σου αρέσει. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό, γιατί αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλώνουμε. Και είναι αλήθεια. Κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση των πραγμάτων. Μπράβο. Δεν αλλάζουν τα γούστα μας, δεν αλλάζουν δεν αλλάζει η αισθητική μας. Ακριβώς. Η αισθητική δεν αλλάζει, τα γούστα δεν αλλάζει και αυτό μπορεί να σε ελκύει εδώ σε έναν άνθρωπο και συναισθηματικά και στο μυαλό. Μπορεί να έχεις κάποια στάνταρ για κάποιους ανθρώπους. Ωραία, ποια είναι τα στάνταρ σου εσένα? Παιδιά, εντάξει, γενικό είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει ο άλλος που χούρε, επειδή είμαι πολύ ευγενικό.